Και πάμε στην επόμενή μας συνταγή. Θα φτιάξουμε μία κακαβιά. Την κλασική αυτή ψαρόσπα που την έχουμε φάει σε πολλές εκδοχές, αλλά αυτή που θα σας δείξω είναι η πραγματική της. Οπότε οτιδήποτε άλλο τρώτε δεν είναι κακαβιά. Πάμε να δούμε τα υλικά μας και σήμερα θα μάθουμε να φτιάχνουμε κάτι πάρα μα πάρα πολύ νόστιμο. Για την κακαβιά θα χρειαστούμε ένα κρεμμύδι, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 με 2 στίκ σέλερι, 2 καρότα, μία πατάτα, μισή σελινόριζα, 700 γραμμάρια ντομάτες τριμμένες, 2 λίτρα νερό, 2 φύλλα δάφνης, 1 τέταρτο από ένα κουταλάκι του γλυκού σαφράν, 1 κιλό σκορπίνες, 300 γραμμάρια μύδια με κέλυφος, χυμό από ένα λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, τιμάρι, ελαιόλαδο και πιπέρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, θέλω μία κατσαρολίτσα. Πάνω στη φωτιά. Στην Ελλάδα βρισκόμαστε, κάνουμε μία ψαρόσπα, οπότε όλα θα ξεκινήσουν με τι, φίλε Μπελέση? Με λάδι. Λοιπόν, η κακαβιά, σε περίπτωση που δεν το γνωρίζεις, φίλε Μπελέση και Διονύση, είναι μία σούπα που ουσιαστικά είναι βελουτέ. Δηλαδή, τη χτυπάμε. Γι' αυτό το λόγο, δεν μας ενδιαφέρει να κόψουμε τέλεια σχήματα εδώ πέρα τα λαχανικά μας. Απλά θέλουμε να τα κόψουμε τόσο μεγάλα ώστε να τα ψήσουμε περίπου στη μισή ώρα που θα ψήσουμε τα ψάρια μας. Οπότε, λαδάκι μέσα, το κρεμμύδι πάει και αυτό μέσα. Και έχω σέλερι. Μας αρέσει το σέλερι? Βεβαίως. Σε περίπτωση που δεν έχουμε σέλερι, δεν βάζουμε σέλερι. Αλλά αρχίζουμε, μειώνουμε υλικά. Αν μειώσουμε υλικά, δεν παίρνουμε το ίδιο αποτέλεσμα. Λοιπόν, το σέλερι τρελαίνομαι, μου αρέσει πάρα πολύ. Άμα θα βάλετε σέλινο, επειδή δεν βρίσκεται σέλερι, βάλτε σε πολύ λιγότερη ποσότητα, γιατί θα χαρακτηρίσει πάρα πολύ τη σούπα και δεν θέλουμε να σκεπάσει τις υπόλοιπες γεύσεις. Καροτάκι, μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, φίλε Μπελέση? Ναι, καλό είναι. Να το βάλουμε δηλαδή? Ναι, ναι, να μπει. Λοιπόν, και καροτάκι, και αυτό υπολογίζουμε να το κόψουμε έτσι κομματάκια μικρά για να μπορέσει να ψηθεί στα 30 λεπτά, εδώ. Και γενικά είναι μια πάρα πολύ θρεπτική σούπα, δηλαδή η καβγιά είναι μια σούπα πραγματικά super food. Έχω μία πατατούλα. Θέλουμε πατάτα ή δεν θέλουμε σύνταγη? Και δεν βάζουμε. Πρέπει να βάλουμε πατάτα, είναι απαραίτητη, γιατί η πατάτα είναι που θα δέσει τη σούπα μας. Άμα δεν βάλουμε πατατούλα, η σούπα μας θα είναι πάρα πολύ ρευστή. Όχι πως μας πειράζει, η αλήθεια είναι, αλλά παραδοσιακά η συνταγή έχει και πατάτα, οπότε θα βάλουμε και πατάτα. Εδώ. Αυτοί είμαστε. Βλέπεις ότι ούτε καν καθαρίζω τις πατάτες. Καθαρίζω σε real time για να δείχνουμε στον κόσμο ότι η συνταγή δεν θα πάρει παραπάνω από 5 λεπτά προετοιμασίας. Οπότε έχουμε μία πατατούλα εδώ, ωραία. Ειδικά την πατάτα είναι αυτή που πρέπει να κόψουμε σε μικρά μικρά κομματάκια για να μπορέσει να βράσει και να λιώσει μετά καθώς θα τη χτυπήσουμε. Εδώ. Ρίχνουμε και την πατάτα μέσα. Και πάμε στο επόμενο μας υλικό. Στο λεπτάκι. Τέλεια. Τι υλικό είναι αυτό, φίλε Μπελέση? Τι είναι? Όντως τώρα. Διονύση. Δεν ξέρω. Καλά τώρα μου κάνετε πλάκα. Γιατί? Να σας ξεφτυλίσει τώρα ο Μίτσος. Ο Μίτσος βλέπει τη συνταγή, αμάς συνταγή. Παιδιά, ο άνθρωπος δεν χρειάστηκε να δει τη συνταγή. Ξέρει ότι αυτό το πράγμα ονομάζεται σελινόριζα. Λοιπόν, από τη σελινόριζα αυτό που φυτρώνει πάνω τι είναι? Σέλινο. Αυτός είσαι. Το σέλινο φυτρώνει πάνω από την σελινόριζα. Αλλά επειδή γενικά στην Ελλάδα δεν χρησιμοποιούσαμε σελινόριζα, η σελινόριζα ήταν μικρός βολβός. Και ουσιαστικά αυτό που έβγαινε από πάνω ήταν το σέλινο και χρησιμοποιούμε περισσότερο το σέλινο από τη σελινόριζα. Στο εξωτερικό αφήνουμε μεγαλώσει περισσότερο ο βολβός, δεν χρησιμοποιούν το πάνω μέρος και χρησιμοποιούν τη ρίζα. Εντάξει, λοιπόν, μία είναι πολύ. Θα βάλω μισή, εδώ. Αγαπώ τη σελινόριζα. Φανταστικό υλικό. Από ρίζες νομίζω ότι το πάρσνιπ, το παστινάκι που ξέρετε κι εσείς, και η σελινόριζα είναι οι πιο ωραίες ρίζες που υπάρχουν. Ανακατεύω τα λαχανικά μου εδώ, τέλεια. Δεν θέλουμε να τα ψήσουμε, τα σοτάρουμε ίσα-ίσα για να πάρουν ένα αρωματάκι εδώ πέρα, αλλά ουσιαστικά δεν θέλουμε να δώσουμε πολύ χρώμα. Οπότε ήρθε η ώρα να σβήσουμε μέσα τη σούπα μας με ντομάτα τριμμένη. Αυτή η σούπα πρέπει να έχει ντομάτα τριμμένη καλοκαιριού για να βγει ωραία, οπωσδήποτε. Το νεράκι μας, 2 λίτρα νερό. Τώρα, άμα έχουμε ζωμό ψαριού, να ρίξουμε μέσα. Άλλο πράγμα, τέλειο. Αλλά ουσιαστικά θα κάνουμε ζωμό ψαριού τώρα εμείς. 2 φύλλα δάφνης. Και οπωσδήποτε για να κάνουμε κακαβιά, τι χρειαζόμαστε, φίλε Διονύση, μην το δεις? Σαφράν. Αγόρι μου εσύ. Ο Μίτσος το είπε. Σαφράν. 100%. Δεν έχει σημασία, δεν με νοιάζει. Λοιπόν, τελευταίο υλικό, κάνουμε μία ψαρόσπα. Τι θέλουμε να ρίξουμε μέσα? Σαφράν.
τα ψαράκια μας. Λοιπόν, εδώ έχω δύο υπέροχες σκορπίνες, καταπληκτικές. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δράκαινες, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πετρόψαρα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε γενικά ψαράκια που μας έχουν περισσέψει μικρά στην κατάψυξη και θέλουμε έναν τρόπο να τα αξιοποιήσουμε. Και η φιλοσοφία αυτής της συνταγής είναι αυτή, ότι χρησιμοποιούμε ψάρια που δεν έχουν πολύ κρέας, αλλά έχουν πολύ μεγάλο κεφάλι, όπως είναι η πεσκανδρίτσα και γενικά έχουν κόκαλα, για να μου δώσουν όλη τη γεύση μέσα στη σούπα. Οπότε, όπως είναι, οι σκορπίνες πάνε μέσα, μία, δύο. Και σε αυτό το μέγεθος που είναι οι σκορπίνες θέλουν περίπου μισή ώρα βράσινο. Τώρα, άμα θέλετε να ρίξετε ένα κύβο λαχανικών μέσα, μπορείτε να το κάνετε. Άμα θέλετε να μην ρίξετε, θα ρίξετε αρκετό αλατοπίπερο. Θέλουμε αλάτι και πιπέρι στη συνταγή. Άσχετα που έχουμε ψαράκια μέσα, τα ψαράκια της Μεσογείου, να ξέρετε, έχουν λίγο αλάτι. Δεν είναι σαν τα υπόλοιπα ψάρια του Ατλαντικού που δεν έχουν καθόλου αλάτι, είναι γλυκά. Αλλά θα χρειαστεί σίγουρα να βάλουμε και αλάτι. Θα προσθέσουμε και λίγο στο τέλος. Αυτό που έβαλα δεν είναι αρκετό. Και τώρα. Η συνταγή που σας έχω δώσει είναι ακριβώς για να μην χρειαστεί να προσθέσετε πολύ ή να αφαιρέσετε ζουμί στο τέλος. Μπορεί να αυξήσουμε λίγο 50-100 γραμμάρια, αλλά άμα καπακώσουμε τώρα εδώ, χαμηλώσουμε τη φωτιά και μετρήσουμε από τη στιγμή που αρχίζει να σιγοβράζει το μείγμα μας, θα σιγοβράσετε, μετράμε περίπου μισή ωρίτσα γιατί έχουμε μεγάλα ψάρια. Άμα ήταν μικρότερα τα ψάρια, θα μας έπαιρνε λίγο λιγότερο. Οπότε υπομονή και σε μισή ωρίτσα θα τελειώσουμε τη σουπίτσα μας. Πίσω από τη σούπα λέγεται πως βρίσκεται η ιδέα για τη λειτουργία των πρώτων εστιατορίων, αφού η λέξη restaurant προέρχεται από το γαλλικό ρήμα restaurer που σημαίνει επαναφέρω. Η λέξη λέγεται πως χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στη Γαλλία τον 16ο αιώνα για να αναφερθεί σε μια πολύ συμπυκνωμένη φθηνή σούπα που πολλούνταν στο δρόμο ως αντίδοτο στη σωματική εξάντληση. Και μετά από μισή ωρίτσα το ψαράκι μου είναι έτοιμο, οπότε θα το αφαιρέσω πολύ προσεκτικά εδώ. Δεν θέλω να σπάσει. Έλα εδώ, Διονύση. Βεβαίως. Να με βοηθήσει, αγόρι μου. Δεν θέλω να σπάσει καθόλου το ψαράκι μου, να μείνει ολόκληρο. Γιατί? Μετά θα πρέπει να ψάχνω για να μαζεύω. Οπ. Πάει το ένα. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Μυρίζει, ρε φίλε. Κάτσε να φέρω την άλλη. Προσεκτικά, εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, μπορείς να φύγεις. Οκ. Τελείως. Λοιπόν, τώρα, εννοείται πως ό,τι λαχανικά έχουμε εδώ πέρα πρέπει να τα βάλουμε πίσω. Οπότε βάζω τα λαχανικά πίσω, εδώ, χωρίς κοκαλάκια. Προσέχω να μην πάρω καθόλου μα καθόλου κόκαλο. Και τώρα ας μπλεντάρω τη σούπα μου, εδώ. Άρα πριν μπλεντάρω, να βγάλω λίγο τις δάφνες μου από εδώ. Και να σπάσετε τις δάφνες μέσα δεν πειράζει, η αλήθεια είναι. Θα χαθούν τόσο πολύ, δεν καταλάβει κανείς τίποτα. Αλλά. Ας προσέξω να βγάλω τις δάφνες και χτυπάω πολύ καλά όλα τα υλικά. Τέλεια. Και με το που χτυπήσουμε καλά, για σιγουριά, θα περάσουμε από ένα σουδωτήρι τη σούπα μας. Μήπως μας έχει ξεφύγει κανένα κοκαλάκι και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε, Διονύση, έλα. Ο Διονύση έχει γίνει απαραίτητο σήμερα στη συνταγή μας. Έλα. Περνάμε. Ρίξε. Ωραίος, ωραίος, ωραίος. Ρίξε, ρίξε, ρίξε. Βάζουμε μία κουτάλα μέσα και κάνοντας αυτήν εδώ την κίνηση, ουσιαστικά περνάει ό,τι έχει μείνει. Έφυγες. Λοιπόν, γεια σας. Γεια σας. Καλό δρόμο να έχετε. Η Παναγιά μαζί σας. Και ήρθε η ώρα να ξαναβάλω μπρος τη σούπα μου εδώ και να ρίξω το τελευταίο, μάλλον το πρώτο τελευταίο υλικό που χρειαζόμαστε μέσα, που είναι τι? Μύδια! Αυτός είσαι. Πολύ χαρά το συντάκι. Λοιπόν, ρίχνουμε τα μύδια μέσα, να πάρουν μία βράση και να ανοίξουν. Σε περίπτωση που δεν έχετε καθαρίσει ποτέ στη ζωή σας μύδια, έχουμε βίντεο για το πώς καθαρίζουμε ακόμα και μύδια στο κανάλι μας στο YouTube. Οπότε τα ρίχνω μέσα, εδώ. Οχ, και οχ, και οχ, και εδώ, και εδώ. Οπότε, όση ώρα πάρουν να ανοίξουν τα μύδια, που θα πάρουν 3-4 λεπτάκια. Εγώ θα καθαρίσω το ψάρι μου, να βγάλω το ψαχνό. Σε κάποιους τους αρέσει να ρίχνουν μέσα τα κομματάκια και να σερβίρουν μαζί με τη σούπα κομμάτια από ψάρι. Σε κάποιους τους αρέσει να βγάζουν ολόκληρο το φιλέτο. Οπότε, τι θέλουμε να κάνουμε, φίλε Διονύση? Κομματάκια. Κομματάκια. Ναι, ναι. Ωραία. Πάρε γάτια και να καθαρίσουμε. Γιατί? Τι γιατί? Παρακαλώ. Θες να φας σούπα? Ναι. Έλα εδώ να βοηθήσεις. Τι είμαι εγώ μόνιμος να τα φτιάχνω όλα μόνος μου? Ναούμ, εδώ. Πολύ προσεκτικά.
Παίρνουμε το ψαράκι μας. Ξέρεις πού ανακαλύφθηκε η κακαβιά, ε? Πού? Από ψαράδες, πάνω στα ψαροκάικα. Όταν ξεκινούσαν να φεύγουν για μέρες, βάζανε πάνω τα ψαράκια τους, ό,τι ψαράκια είχαν απομείνει. Και ουσιαστικά φτιάχνανε μία σούπα μαζί με τις πατατούλες και όλα τα υπόλοιπα, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να φάνε. Γιατί δεν παίρνανε τα καλά τα ψάρια που ήταν να πουλήσουν, παίρνανε τα ψαράκια που δεν θα πουλούσαν με τίποτα. Σωστά? Ναι. Αλλά δεν είναι ωραίο να βρεις ένα κοκαλάκι τώρα μέσα στη σουπούτσα σου. Θες εκεί πέρα να είναι πεντακάθαροι όλοι. Σε λίγο τα μύδια θα φύγουνε. Πού θα πάνε? Να χαμηλώσω. Ούτε τελειώσουμε. Ήρθε η ώρα να σερβίρουμε. Τελεία σουπίτσα. Τρελαίνομαι. Εσείς, σας αρέσει η σουπίτσα η κακαβιά, ε? Λοιπόν, τα μύδια μας άνοιξαν. Βγάζουμε από τη φωτιά. Οπωσδήποτε για να έχει ωραία γεύση αυτή η σούπα, πρέπει να βάλουμε ένα υλικό που είναι το λεμόνι. Άμα δεν βάλουμε λεμόνι, είναι σαν να μην κάναμε τη συγκεκριμένη σούπα. Βάλτε λεμονάκι εδώ, Παναγία μου. Και εννοείται αλάτι και πιπέρι, εφόσον δοκιμάσουμε. Να δούμε πρώτα απ' όλα το πίπερο πώς είναι. Αυτό πόσο τέλεια που έχει βγει. Okay. Okay, 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 okay. Πω πω. Το λεμόνι, το ψαράκι, η πατατούλα. Είναι όλα τέλεια. Λίγο αλάτι και πιπέρι θα βάλω, δεν ξέρω γιατί. Έβγαλα και τα μύδια αλατάκια, οπότε δεν χρειάζεται πολύ. Εδώ. Και εδώ. Και βέβαια η σούπα μας δεν έχει καθόλου λάδι. Εμένα μου αρέσει αυτή τη σούπα να ρίχνω το λάδι από πάνω. Που είναι η κουτάλα μου. Την πήραμε πριν. Έχω άλλη. Και ήρθε η ώρα να σερβίρουμε εδώ. Όλα αλά. Είναι τέλεια σουπίτσα. Τα μυδάκια μας όπως βλέπετε ανοίξανε. Ό,τι δεν ανοίγει το πετάμε. Μπράβο. Πόσα μύδια θες, ένα, δύο ή τρία? Τρία. Δύο είναι αρκετά. Για να φάνε και οι υπόλοιποι. Εδώ είσαι. Είπα ένα, δύο ή τρία. Μου έλεγε ένα. Όχι τρία, κατευθείαν να πάρει τα περισσότερα. Μην του δώσεις επιλογή. Ό,τι και αν είναι θα πάρει το περισσότερο. Θα βάλω και λίγο ψαράκι εδώ. Πιπέρι από πάνω. Και βέβαια τι χρειάζεται η συνταγή μας, φίλε? Πολύ λαδάκι. Βάλτε ελαιόλαδο, μην το λυπηθείτε. Χρειάζεται η συνταγή μας λάδι. Δεν έχουμε βάλει καθόλου λάδι. Τέλειο. Κανονικά αρωματικά δεν βάζουνε. Απλά εμείς θα βάλουμε. Ειδικά αυτό το θυμαράκι τώρα που έχει μπουκετάκι από πάνω και φαίνεται τέλειο. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Φανταστικό. Για την κακαβιά, κόβουμε το κρεμμύδι σε μεγάλα κομμάτια, το σέλερι σε μικρά κομμάτια και τα βάζουμε σε κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο. Κόβουμε τα καρότα σε μισοφέγγαρα, την πατάτα σε μικρά κομμάτια, τη σελινόριζα σε μικρά κυβάκια και τα βάζουμε στην κατσαρόλα. Προσθέτουμε τις τριμμένες ντομάτες, το νερό, τα φύλλα δάφνης, το σαφράν, τις σκορπίνες, αλάτι, πιπέρι, καλύπτουμε με το καπάκι και σιγοβράζουμε σε χαμηλή φωτιά για 30 λεπτά. Αφαιρούμε προσεκτικά τα ψάρια και τις δάφνες και χτυπάμε με το ραβδομπλέντερ για να πολυτοποιηθεί η σούπα μας. Ιδανικά, περνάμε τη σούπα από μία σίτα για να αποφύγουμε τυχόν κόκαλα που έχουν μείνει. Επιστρέφουμε την κατσαρόλα στη φωτιά και βάζουμε τα μύδια. Σιγοβράζουμε για 3 με 4 λεπτά μέχρι να ανοίξουν τα μύδια. Προσθέτουμε το χυμό λεμονιού, αλάτι, πιπέρι και σερβίρουμε με θυμάρι, ελαιόλαδο και πιπέρι. Δίνουμε πάντα την επιλογή σε κάποιον να βάλει παραπάνω λεμόνι ή να βγάλει λεμόνι. Η συνταγή είναι μοναδική και πάω να δοκιμάσω. Θα πάρω λίγο απ' όλα. Ποιος δεν μπορεί να ζήσει με αυτή τη σούπα, πείτε μου. Άκρος μεσογειακή, το λαδάκι στο τέλος και το θυμάρι του πήγε πολύ, να σου πω την αλήθεια. Το σαφράν βγαίνει όσο πρέπει, το ψάρι μας είναι ψημένο στην εντέλεια, είναι πάρα πολύ θρεπτικό, πάρα πολύ νόστιμο φαγητό, μόλις με λίγα λαχανικάκια, ό,τι ψάρι μας έχει απομείνει και λίγο νερό. Εντάξει, τι άλλο να θέλουμε, Παναγία μου. Καταπληκτική συνταγή, να τη φτιάξετε.